Καλησπέρα. Ήρθαμε να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε, όχι να τελειώσουμε σήμερα, αλλά την επόμενη φορά ναι. Το Mob Rules. Είμαι πολύ ώρα μπροστά στην κάμερα, γιατί είχα ένα ατύχημα με το κομμάτι που έπρεπε να κάνω τώρα, το Sleeping Away. Έγραψα όλο το βίντεο, άκουσα όλο το κομμάτι, έλεγα εκεί τα δικά μου αυτά και τα λοιπά και δεν έγραφε τίποτα. Είχε γράψει μόνο την αρχή και μετά όταν άλλαξα στο κομμάτι. Αυτό που παθαίνω κάτι φορές εδώ, με αυτά που κάνω. Λοιπόν, οπότε δεν θα ξανακάνω το Sleeping Away. Το Sleeping Away, λοιπόν, καλό κομμάτι. Επίσης όχι του ξετρελαμού. Πάρα πολύ Led Zeppelin μου θύμισε. Τρομερά. Ακόμα και ο Dio μου ακούγονταν σαν τον Robert Plant. Δεν ξέρω γιατί. Αρκετά καλό κομμάτι, όχι τρομερό. Είναι αρκετά εντυπωσιακό και επειδή έχει αυτή την αλλαγή λίγο στα φωνητικά με τον Dio, κάπως μου ακουγόταν αυτό που είπα, σαν τον Plant, κάπως... Αλλά ο Dio είναι φοβερός χαμελέον. Δεν πέθανα. Νομίζω ήταν καλύτερο το Country Girl από το Sleeping Away. Αλλά όλα αυτά θα τα κατανοήσω αρκετά καλύτερα όταν ξανακούσω τα κομμάτια όλα και όλο τον δίσκο. Γιατί θα πρέπει να βγάλω και το αγαπημένο μου από το δίσκο και να συνεχίσουμε μετά από το Mob Rules, μόλις τελειώσει. Ξαναλέω, θα ακούσουμε 10 κομματάκια από αυτά που έχετε διαλέξει εσείς από τα albums Technical Ecstasy, Never Say Die και όλα τα albums μετά το Mob Rules. Όποιος θέλει και δεν έχει ψηφίσει κομμάτι, μπορεί να το κάνει, να μου γράψει δηλαδή σε σχόλιο ποιο κομμάτι ή ποια κομμάτια θα ήθελε να ακούσουμε εδώ και θα τα κάνουμε μετά το Mob Rules. Αυτά για το Sleeping Away. Εντάξει, ναι, αυτά που είπα. Δεν είχα γράψει και πολλά πράγματα. Hard Rock, Led Zeppelin, Dio Plant. Αυτά είχα γράψει. Και προχωράμε στο... Sleeping off... Sleeping, πάλι... Sleeping όχι. Falling off the edge of the world. Έβλεπα τους στίχους στο κομμάτι. I think about closing the door and lately I think of it more. Και είδα ότι έχει σε κάποια φάση τη λέξη doom. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι doom το κομμάτι. Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Πάμε να τα ακούσουμε. Γιατί κουράστηκα τόση ώρα εδώ. Δεν έχω να σας πω νέα κάτι άλλο. Δεν διάβασα κάτι άλλο. Δεν είδα κάτι άλλο από Black Sabbath. Όμως έχουμε ακόμα πολλά βίντεο μπροστά μας. Για να συνεχίσω να ψάχνω εκεί διάφορα εντελώς trivial πράγματα και να τα λέω εδώ. Λοιπόν, οπότε πάω να ακούσω κατευθείαν το Falling Off the Edge of the World που έχει τίτλο Very Epic. Αλλά έχει και το doom αυτό, αυτή τη λέξη στους στίχους. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. I think about closing the door and lately I think of it more. I'm living well out of my time. I feel like I'm losing my mind. table round, a servant of the crown, the keeper of the
Τι. Ναι. Wow. Epic. Doom. Ναι. Κάπως. Εισαγωγή. Περίεργη εισαγωγή. Περίεργη εννοώ πολύ sad. Πολύ λυπημένη εισαγωγή. Και η φωνή του Ντίο που ξεκινάει. Λυπημένη. Τρομερά. Και μετά που ξεκινάει το κομμάτι, ξεκινάει πιο θυμωμένη. Έχει θυμώσει ο Ντίο. Ξεκίνησε με στενοχώρια, προχώρησε με θυμό. Το ρίφ είναι φοβερό και που είχα πει για τα σόλος του Τόνι, εντάξει. Όχι και κανένα φοβερά εκτενές σόλο εδώ, αλλά ναι. Όπως επίσης και στο Sleeping Away, που δεν ακούσαμε εδώ μαζί, έχω σημειώσει ότι σόλο του Τόνι λιγάκι πιο εκτενές από ό,τι τα προηγούμενα κομμάτια. Φοβερό ριφ, φοβερό ριφ, φοβερό. Επίσης, το μπάσο το άκουσα, το πολύ Ντίο, πολύ κομμάτι Ντίο, Children of the Sea, Sign of the Southern Cross, τέτοιου βεληνεκούς το κομμάτι, είναι έπος το κομμάτι, έπος, είναι χτισμένο το ένα μετά το άλλο, τρομερό κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο. Παρόλο που είδα ότι ήταν 5 κάτι λεπτά, μου φάνηκε μικρότερο από τα 5 λεπτά. Δείχνει, δηλαδή μου φάνηκε σαν να είναι 2,5-3 λεπτά, γιατί είχε αυτό το συνεχές χτίσιμο, που το κάνει να περνάει πάρα πολύ εύκολα το κομμάτι. Πάρα πολύ μου άρεσε. Πάρα πολύ μου άρεσε. Falling off the edge of the world. Top of the edge. Και top. Top. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Άλλο ένα κομμάτι. Έχουμε παιδιά. Και με πολύ μεγάλη συγκίνηση θα αφήσουμε τους Black Sabbath. Δεν θα τους αφήσουμε. Συνεχίσουμε για άλλα 10 κομμάτια. Αλλά ναι, πάντα με πιάνει έτσι μια λύπη. Όταν εγκαταλείπω ένα group, όταν τελειώνει τη δισκογραφία δηλαδή που είναι να κάνω, εντάξει, μετά υπολείπονται τα κομμάτια που δεν έχουμε ακούσει. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι έχω κάνει ρεκόρ. Μην να έχω ξανακάνει τόσο μικρό βίντεο, γιατί κουράστηκα πάρα πολύ σήμερα στις κάμερες και στα φώτα. Πάρα πολύ. Έχω ακούσει την ουσία 2 κομμάτια. Οπότε, ναι. Πιστεύω να είχα την απαραίτητη αφοσίωση στο Falling of the Edge of the World. Of the World. Τι λέω ρε παιδιά. Καλά το λέω. Ναι, καλά το λέω. Κάπως μου φάνηκε ότι λέω βλακίες. Λοιπόν, ναι, αυτά. Τα λέμε πολύ σύντομα παιδιά. Καλό Σαββατόβραδο. Καλά να περάσετε όλοι. Τα φιλιά μου. Γεια σας.